Παθήσουμε, κυρία Υπουργέ, κυρία Κεραμέως, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είπα ότι πράγματι το Υπουργείο σας έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη βεντάλια. Είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία έχετε βάλει και στην επικαιρότητα, στην καθημερινότητα και έχετε ανοίξει. Και αντιλαμβάνομαι ότι έχετε ανεβάσει και πάρα πολύ ψηλά τον πύχη. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο ανακοινώθηκε χθες, αν δεν κάνω λάθος, για την κατανομή δηλαδή 7 εκατομμυρίων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Θέλω να μου πείτε για αυτό το θέμα και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μπούμε στην συζήτησή μας για όλα τα υπόλοιπα θέματα τα οποία είναι στην ατζέντα. Κύριε Τζένο, προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι πρέπει επιτέλους να φύγουμε από αυτό το υπερσυγκεντρωτικό σύστημα εκπαίδευσης που έχει η χώρα μας. Ο Υπουργός Παιδείας έχει πάρα πολλές εξουσίες, υπάρχει περιορισμένη διαφάνεια σε πολλά ζητήματα και ένα από αυτά αφορά και στη χρηματοδότηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Αρκεί να σας πω ότι σήμερα, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, μπορεί ο εκάστοτε Υπουργός Παιδείας να κατανείμει όπως κρίνει ο ίδιος την κρατική επιχορήγηση προς τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Εμείς καταθέσαμε ήδη σε διαβούλευση ένα νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει ότι εφεξής η κρατική χρηματοδότηση στα πανεπιστήμια να γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Τι σημαίνει αντικειμενικά κριτήρια? Παράδειγμα, αριθμός φοιτητών. Το ίδια χρήματα θα παίρνει ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει 10.000 φοιτητές ή έχει 1.000 φοιτητές πλειολόγος? Επίσης, στη βάση γεωγραφικής διασποράς του ιδρύματος. Υπάρχουν ιδρύματα που έχουν μεγάλη γεωγραφική διασπορά. Στη βάση του μεγέθους του ιδρύματος. Άρα ένα κομμάτι έχει να κάνει με αντικειμενικά κριτήρια. Ένα δεύτερο κομμάτι, το οποίο εισάγεται επίσης και θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά, έχει να κάνει με τη σύνδεση της χρηματοδότησης εν μέρη με την αξιολόγηση του ιδρύματος. Δηλαδή, βάζουμε κριτήρια ποιότητας, βάζουμε δείκτες ποιότητας και συνδέουμε ένα μέρος της κρατικής χρηματοδότησης με αυτούς τους δείκτες. Εάν το κάθε πανεπιστήμιο πάει πολύ καλά, μπορεί να πιάσει το συνολικό εύρος, αν θέλετε, της κρατικής χρηματοδότησης. Εσείς απεμπολείτε, θα το πω έτσι, ένα προνόμιο το οποίο είχαν οι προηγούμενοι υπουργοί παιδείας, οι οποίοι, όπως σωστά αποκαλύπτεται, μάλλον ενημερώνεται, γιατί ίσως να μην το ξέρει και πολύ ο κόσμος, ο κάθε υπουργός είχε το δικαίωμα ο ίδιος να κρίνει που θα πάει η χρηματοδότηση. Εσείς λέτε τώρα ότι αυτό πρέπει να γίνει με αντικειμενικά κριτήρια. Βεβαίως, και κύριε Τζένο, ξέρετε, οποιοδήποτε δεν συμφωνεί με αυτό, είναι σαν να λέει ότι θέλει να δίνεται τροφή, αν θέλετε, σε ένα πελατειακό κράτος. Και το λέω αυτό γιατί καταλαβαίνετε ότι αν επαφείται στον κάθε υπουργό, δηλαδή αν ο υπουργός μπορεί αύριο να δώσει το σύνολο του κρατικού προϋπολογισμού ή τα πανεπιστήμια, το δώσει σε ένα πανεπιστήμιο, αυτό είναι εξόχως προβληματικό, όπως καταλαβαίνετε. Εμείς λοιπόν λέμε, νομίζω, το αυτονόητο. Λέμε να μπουν αντικειμενικά κριτήρια και για πρώτη φορά κριτήρια ποιότητας. Ωραία. Θέλω να πάμε στο κομμάτι της αξιολόγησης των πανεπιστημίων, διότι παρακολουθήσαμε όλοι στην ειδησιογραφία τις έρευνες του ΟΣΑ για την παιδεία, όπου δυστυχώς τα αποτελέσματα για το επίπεδο και για την εκπαίδευση στη χώρα μας δείχνουν ότι οι παθογένειες οι οποίες ακολούθησαν και ορίμασαν δυστυχώς τα τελευταία χρόνια πράγματι δείχνουν ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα εκπαίδευσης στην χώρα μας. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι όλοι θα ήθελαν και όλοι θα έπρεπε να είναι στο πλευρό του Υπουργείου Παιδείας όταν λέει ότι πρέπει πλέον να μπούμε στη διαδικασία της αξιολόγησης των πανεπιστημίων. Θέλω να μου πείτε ποιες θα είναι οι βασικές παράμετροι αυτής της διαδικασίας και θέλω να μου πείτε και ποια είναι και η αντίδραση που έχετε από τα πανεπιστήμια, από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Κοιτάξτε, έχετε δύο διαφορετικά θέματα. Καταρχήν, τα αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν αφορούν στην PISA. Η PISA έχει να κάνει με τις επιδόσεις μαθητών που είναι στο γυμνάσιο και αφορούν σε συγκεκριμένες ικανότητες μαθηματικών, κατανόησης κειμένου και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εκεί υπάρχει μια χρόνια παθογένεια της χώρας μας. Δυστυχώς δεν πάμε καλά σε αυτές τις εξετάσεις. Και το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Η απάντηση που δίνουμε εμείς είναι ότι καταρχήν ξεκινάμε, κύριε Τζένο, από κάτω προς τα πάνω. Από τις βάσεις, από τα θεμέλια
και όχι από την κορυφή. Κτείνω από τις βάσεις, ενώ από τον υπηαγωγείο το ίδιο. Γιατί μελέτες δείχνουν ότι τα χρόνια έως 6 ετών είναι τα πιο κρίσιμα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκεφάλου. Γι' αυτό λοιπόν το πρώτο μας στοίχημα όταν ήρθαμε στο Υπουργείο ήταν να φροντίσουμε ούτως ώστε η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση να γίνει πράξη. Και το λέω αυτό διότι είχε μεν ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και εμείς συμφωνούσαμε από τις αρχές, πλην όμως υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες, κυρίως σε υποδομές, οι οποίες δεν είχαν εξασφαλιστεί. Mm-hmm. Άρα, πρώτο μέλημά μας, όταν ήρθαμε στο Υπουργείο τον Ιούλιο, ήταν να φροντίσουμε το σώστε για την καθολικότερη εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης. Μιλάτε δηλαδή από την ηλικία των 4 ετών. Σωστά. Από τα 4 συστηματικά. Και το λέω αυτό γιατί οι μελέτες δείχνουν ότι όσα παιδιά έχουν τύχει συστηματικής προσχολικής εκπαίδευσης, αναπτύσσουν εν συνεχεία στο γυμνάσιο και στο λύκειο πολύ μεγαλύτερες ικανότητες σε βασικές δεξιότητες, όπως είναι αυτές τις οποίες εξετάζει η PISA, δηλαδή μαθηματικά, κατανόηση κειμένου και ούτω καθεξής. Δεύτερον, πάρα πολύ σημαντικό, να δώσουμε έμφαση στις λεγόμενες ήπιες δεξιότητες και ψηφιακές δεξιότητες. Τι είναι ήπιες δεξιότητες? Παράδειγμα, κριτική σκέψη. Ωραίο ακούγεται. Πώς το κάνεις στην πράξη? Θα σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή στο σχολείο έχουμε τη μέθοδο του ενός βιβλίου. Δηλαδή τα παιδιά διδάσκονται από ένα βιβλίο. Και λέει για παράδειγμα ο δάσκαλος, ο καθηγητής, σήμερα θα κάνουμε τη σελίδα 152 μέχρι τη σελίδα 155. Αυτό εκ των πραγμάτων οδηγεί το σύστημα σε μια κατεύθυνση αποστήθησης. Πώς μπορείς να το αναστρέψεις αυτό? Για παράδειγμα, αν εισάγεις το πολλαπλό βιβλίο. Να έχεις περισσότερα από ένα βιβλίο σε κάποιο μάθημα, ούτως ώστε τα παιδιά να οδηγούνται στο να συνδυάζουν πηγές και άρα να απτύσσουν έτσι περαιτέρω την κριτική του σκέψη. Η διαδικασία αυτή περιμένετε ότι θα ολοκληρωθεί, έχει χρονοδιάγραμμα, εκτιμάτε δηλαδή? Κοιτάξτε, είμαστε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο καταρτίζει και νέα προγράμματα σπουδών. Και είναι μια διαδικασία η οποία είναι εν εξελίξη. Τώρα, θίξατε βεβαίως και το ζήτημα της αξιολόγησης των πανεπιστημίων, το οποίο το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, για πρώτη φορά εισάγουμε την έννοια της σύνδεσης της κρατικής χρηματοδότησης, ένα μέρος της κρατικής χρηματοδότησης, με την αξιολόγηση. Και εδώ εισάγουμε μια σημαντική καινοτομία. Τι λέμε? Εμείς λέμε, η κρατική χρηματοδότηση κατά 80% θα δίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως αυτά που ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή αριθμός φοιτητών και ούτω καθεξής. Ένα 20% θα δίνεται στη βάση δικτών ποιότητας. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε θέσει κάποιους ενδεικτικούς πυλώνες. Παράδειγμα, εξωστρέφεια. Δηλαδή, πόσους ξένους φοιτητές απορροφά κάποιο ίδρυμα. Πόσες διεθνείς συνεργασίες συνάπτει. Άλλος πυλώνας, έρευνα. Σε τι βαθμό το πανεπιστήμιο απορροφά ερευνητικά κονδύλια. Πόσες δημοσιεύσεις έχει ένα καθηγητή. Τι έτερο αναφορές έχουν αυτές οι δημοσιεύσεις και ούτω καθεξής. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί ενισχύουμε την αυτονομία των ιδρυμάτων. Το κάθε ίδρυμα μπορεί να επιλέξει τον πυλώνα στον οποίο θέλει να επενδύσει. Έχετε ένα ίδρυμα και λέει: εγώ θέλω να επενδύσω στην εξωστρέφεια. Έρχεται ένα άλλο και λέει: εγώ θέλω να επενδύσω περισσότερο στην έρευνα. Και εν συνεχεία θα αξιολογηθεί για την επίδοσή του στον πυλώνα τον οποίο έχει το ίδιο επιλέξει. Άρα το πανεπιστήμιο είναι σε θέση να χαράσει τη δική του στρατηγική και να αξιολογείται μετά βάσει της επίδοσής του σε αυτήν τη συγκεκριμένη στρατηγική. Ωραία. Έχετε επίσης, για να σας γυρίσω πίσω, έχετε προαναγγείλει αλλαγές και στο εξεταστικό σύστημα του Λυκείου. Περιλαμβάνουν την επαναφορά της τράπεζας θεμάτων. Εγώ από τις πρώτες αντιδράσεις, επειδή έχω και εγώ παιδί το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο γυμνάσιο, στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, αλλά πάντοτε το ενδιαφέρον και των ίδιων καθηγητών, είναι θετικός. Είναι θετικές. Δηλαδή, εκτιμούν και οι ίδιοι καθηγητές ότι αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία η οποία δίνει περισσότερη αξιοκρατία, δηλαδή και αξιοπιστία και αντικειμενικότητα στην βελτίωση των μαθητών. Υπάρχει ένα ουσιαστικό, πάρα πολύ σημαντικό προτέρημα της Τράπεζας Θεμάτων. Και αυτή είναι να διασφαλίζει έναν ενιαίο βαθμό δυσκολίας των θεμάτων. Όσο έχεις Τράπεζα Θεμάτων, μπορείς να εξασφαλίσεις μια θεματική εξετάσεις, αν θέλετε, διαβαθμισμένης δυσκολίας, αλλά διασφαλίζει ότι υπάρχει ένας ενιαίος βαθμός δυσκολίας αναπεριοχή, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως, στο παρελθόν λειτουργήσε η Τράπεζα Θεμάτων, υπήρξαν ζητήματα με την εφαρμογή. Σε συνεργασία με το ΙΕΠ μελετάμε ήδη τον εξυγχρονισμό αυτού του συστήματος, προκειμένου να απαντήσουμε, αν θέλετε, και σε τυχόν προβλήματα που υπήρξαν στο παρελθόν κατά την εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων. Θα εφαρμοστεί από το επόμενο σχολικό έτος, κύριε Υπουργέ? Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Και πιστεύετε ότι θα υλοποιηθεί? Γιατί ξέρετε, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία
το έχετε ζήσει κι εσείς στο χώρο του Υπουργείου Παιδείας, είναι ότι κάθε φορά δυστυχώς ο κάθε υπουργός ή κάθε ηγεσία, ακόμα και στις ίδιες κυβερνήσεις, μπορεί να αλλάζει συνεχώς τον τρόπο. Με εξαίρεση αυτήν όμως. Και το λέω με εξαίρεση αυτήν, γιατί εμείς ήρθαμε στη διακυβέρνηση της χώρας τον Ιούλιο. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να έρθουμε και να πούμε ότι εμείς διαφωνήσαμε με το σύστημα εξετάσεων που είχε ψηφίσει μόλις λίγους μήνες πιο νωρίς η προηγούμενη κυβέρνηση και ότι επανερχόμαστε το προηγούμενο. Παρότι διαφωνούσαμε αυτό το σύστημα, δεν το κάναμε. Γιατί δεν το κάναμε? Γιατί βάλαμε πάνω απ' όλα την ηρεμία των μαθητών και την σημαντική τους προσπάθεια να ανταπεξέλθουν στο όποιο σύστημα είναι αυτό, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Άρα για μας ήταν πρωταρχικό μέλημα να μην αναστατώσουμε την μαθητική κοινότητα. Γι' αυτό ακριβώς εξορθολογήσαμε σε έναν βαθμό το σύστημα, διορθώσαμε βασικές τους τρευλώσεις, θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε, όμως γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν έχουμε έρθει να πούμε ότι πρώτο μας μέλημα είναι και εμείς να αλλάξουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πρώτο μας μέλημα όμως, κύριε Τζένο, είναι να εστιάσουμε στην προσχολική εκπαίδευση. Γιατί είναι ένας τομέας εξαιρετικά κρίσιμος, είναι η βάση, είναι τα θεμέλια, είναι από εκεί που ξεκινάει όλη η διαδικασία, η εκπαιδευτική διαδικασία, και διαχρονικά ως πολιτεία δεν έχουμε εστιάσει αρκετά. Άρα λοιπόν η έμφασή μας θα είναι στην προσχολική εκπαίδευση, σε νέα προγράμματα σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση, σε άνοιγμα, αν θέλετε, του ορίζοντα των παιδιών από αυτήν την ηλικία, γιατί όχι και με θεματικές όπως ο προγραμματισμός και την ανάπτυξη ακριβώς των δεξιοτήτων των παιδιών. Άρα εστιάζουμε πάρα πολύ σε αυτά τα χρόνια τα οποία θεωρούμε εξαιρετικά κρίσιμα για τη μετέπειτα εξέλιξη των μαθητών. Βλέπω ότι σαν υπουργός δίνεται μεγάλη βαρύτητα στο θέμα της εξωστρέφειας των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και στη συνεργασία και με αμερικανικά πανεπιστήμια. Χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία από την προηγούμενη κυβέρνηση για να υπάρξει αλλαγή στο Σύνταγμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Υπάρχει περιθώριο εκεί να δούμε κάποια πράγματα τα οποία θα έχουν θετικό αποτέλεσμα και θετικό αντίκτυπο, κυρία Υπουργέ? Κοιτάξτε, πράγματι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια δυστυχώς είχε κλειστεί πάρα πολύ τον εαυτό της. Είχαν χαθεί σημαντικές ευκαιρίες για εξωστρέφεια του εκπαιδευτικού συστήματος εν συνόλο. Εμείς, μία από τις πρώτες προτεραιότητες που αναλάβαμε παράλληλα με την αναβάθμιση αυτή καθεαυτή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συνολικά, ήταν ακριβώς η εξωστρέφεια. Πώς μεταφράζεται η εξωστρέφεια? Για παράδειγμα, έχουμε ήδη ξεκινήσει ένα πρόγραμμα με την Αμερική, προκειμένου να έρθουν πανεπιστήμια από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής, να έρθουν εδώ την Άνοιξη, στην Αθήνα, να συναντηθούν με τους 24 πριτάνεις των δικών μας ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, να συζητήσουν τρόπους για ευάθυνση συνεργασίας. Τι θα πει ευάθυνση συνεργασίας? Παράδειγμα, κοινά προγράμματα, δηλαδή να μπορούν οι φοιτητές μας να σπουδάζουν πρώτα εδώ και να συνεχεία να κάνουν κάποιον πρόσθετο χρόνο στην Αμερική και να παίρνουν δύο πτυχία. Παράδειγμα, περαιτέρω ανταλλαγές φοιτητών, ερευνητών, καθηγητών. Παράδειγμα, συμμετοχή ξένων φοιτητών στα νέα ξενόγλωσσα προγράμματα τα οποία ξεκινούν στη χώρα μας. Ως τώρα η χώρα μας είχε ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά, εφ' εξής θα έχει και ξενόγλωσσα προπτυχιακά. Με το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό να ξεκινάει σε ένα χρόνο από σήμερα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα διδάσκει ελληνική ιστορία, ελληνική φιλοσοφία, αρχαία ελληνική γραμματεία. Και να σας πω, κύριε Τζένο, δεν ξέρω αν υπάρχει. Γιατί να μην. Δεν ξέρω αν υπάρχει καλύτερο μέρος από την Ελλάδα το να μάθει κανείς αρχαία ελληνική γραμματεία. Έχω την αίσθηση ότι είναι αυτονόητο το ερώτημα, ρητορικό δηλαδή. Η απάντηση νομίζω ότι είναι ναι, αλλά είναι λυπηρό ότι αυτό δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί ως χώρα, δεν το έχουμε αξιοποιήσει ως χώρα έως σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν επενδύουμε σε αυτό πάρα πολύ. Πρέπει να σας πω ότι συναντάμε ήδη πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από αλλοδαπούς φοιτητές. Και αυτό μπορεί μόνο να ενισχύσει την εκπαίδευση στη χώρα μας. Να κάνουμε δηλαδή τη χώρα μας ένα περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, το οποίο θα προσελκύει φοιτητές από όλο τον κόσμο, αντί να διώχνουμε τα ίδια μας τα παιδιά στο εξωτερικό. Με δεδομένο ότι προωθείται η αξιολόγηση των τμήματων, υπάρχει περίπτωση κάποια τμήματα τα οποία δεν θα πιάσουν τα αντικειμενικά κριτήρια να προχωρήσετε σε αναστολή, δηλαδή, και κυρίως μιλώ για αυτά τα οποία λειτουργήσαν πρώτη φορά από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος? Αυτά θα μπουν στη διαδικασία της αξιολόγησης? Θα μπουν όλα. Όπως ξέρετε, η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε μια αφαίρετη, άκρητη, αναδιάτακτο ακαδημαϊκό χάρτη. Και λέω αφαίρετη και άκρητη, διότι έγινε χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια, χωρίς ουσιαστικές μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας. Έγινε στη βάση κυρίως πολιτικών ή μικροπολιτικών συμφερόντων. Να θυμίσω ότι υπήρξαν πανεπιστημιακά τμήματα τα οποία ιδρύθηκαν τα τελευταία λεπτά της ψηφοφορίας στη Βουλή από βουλευτές οι οποίοι θέλησαν να ικανοποιήσουν μια συγκεκριμένη κομματική πελατεία. Εμείς βάζουμε ένα τέλος σε όλα αυτά.
και λέμε ότι εφ' εξής ο ακαδημαϊκός χάρτης της χώρας θα διαμορφώνεται στη βάση αντικειμενικών ακαδημαϊκών κριτηρίων, στη βάση μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας. Και εκεί έχει ένα κέριο ρόλο να διαδραματίσει η νέα αυτή ανεξάρτητη αρχή, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει την προϋπάρχουσα με ενισχυμένες ουσιαστικές αρμοδιότητες. Άρα όλα αυτά τα τμήματα θα αξιολογηθούν από την ανεξάρτητη αρχή στη βάση ακριβώς συγκεκριμένων ακαδημαϊκών κριτηρίων και αντικειμενικών κριτηρίων. Κυρία Υπουργέ, πώς αποτιμάτε μέχρι σήμερα την ρύθμιση για το άσυλο, και θέλω να μου πείτε, και επειδή φαντάζομαι ότι σας απασχολεί και εσάς, πώς δέχονται οι πολίτες τις αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει και στο άσυλο και τις αλλαγές που προωθείτε στην παιδεία? Κοιτάξτε, νομίζω η ρύθμιση για το άσυλο, η οποία όπως ξέρετε είναι η πιο προοδευτική που έχει ψηφιστεί ποτέ από την Ελληνική Βουλή, διότι επ' ουσίας, τι είπαμε? Είπαμε ότι πρέπει να είναι η ίδια η αντιμετώπιση του χώρου των πανεπιστημίων με οποιονδήποτε δημόσιο χώρο. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε δημόσιο χώρο να μπορεί να εφαρμοστεί και στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Άρα αν λαμβάνουν πράξη, αν λαμβάνουν χώρα έκνομες ενέργειες, αυτές να μπορούν να ελεγχθούν με τον ίδιο τρόπο όπως σε κάθε δημόσιο χώρο της χώρας. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα παραδείγματα εκείνα που δείχνουν σε τι βαθμό έχει οριμάσει συνολικά η ελληνική κοινωνία. Η διάταξη αυτή για το άσυλο έχει τεράστια κοινωνική αποδοχή. Το δείχνουν όλες οι μετρήσεις, πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη κοινωνική αποδοχή. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Έχει αγκαλιαστεί από τα πανεπιστήμια. Μην κρίνουμε από κάποιες ελάχιστες μειοψηφίες. Έχουν πολλά πανεπιστήμια της χώρας αλλάξει τελείως όψη. Θα σας μεταφέρω μία εικόνα που μου κοινοποιήθηκε, δεν θα πω σε ποιο πανεπιστήμιο, όπου κάποιος ο οποίος είναι γνώστης στο πανεπιστήμιο μου λέει: πήγα στο πανεπιστήμιο, δεν μπορούσα να πιστέψω, υπήρχαν κάποιοι φύλακες οι οποίοι μου είπαν καλημέρα, μπήκα μέσα, όλα πεντακάθαρα, φροντισμένα, καθαρή τύχη, βαμμένη τύχη, μοκέτες. Το αυτονόητο εικόνα, δηλαδή. Έτσι. Βεβαίως το αυτονόητο, αλλά δυστυχώς για πολλά στη χώρα μας παλεύουμε για το αυτονόητο. Mm-hmm. Μία αλλαγμένη τελείως εικόνα. Αυτό λοιπόν, έχουμε οδηγηθεί σε αυτό χάρη στα ίδια τα πανεπιστήμια. Έχει βοηθήσει αυτή η διάταξη για το άσυλο, η οποία θεωρώ ότι έχει τύχει ευρύτατης κοινωνικής αποδοχής. Πάντως ο στόχος, mm-hmm. ο στόχος είναι να μην εφαρμόζεται αυτός ο νόμος. Ο στόχος είναι απλά να περάσουμε ένα μήνυμα αναβάθμισης, ουσιαστικής αναβάθμισης του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, για να μπορέσουν και αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στα πανεπιστήμια να ασχοληθούν με την ουσία, δηλαδή με τις σπουδές. Είτε είναι διδάσκοντες, είτε είναι φοιτητές, είτε είναι διοικητικό προσωπικό. Και να μην ασχολούνται με άλλα ζητήματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την εκπαιδευτική λειτουργία. Ένα θέμα, και θα να κλείσουμε αυτή την ενότητα για να σας ζητήσω και ένα γενικό πολιτικό σχόλιο, που μου στέλνουν και πάρα πολλά μηνύματα και από διάφορες περιοχές της χώρας, είναι το θέμα των ελλείψεων σε καθηγητές. Δηλαδή, μου στέλνει ο κ. Νίκος από την Κατερίνη, μου λέει στο τρίτο λύκειο Κατερίνης, ακόμα δεν έχουμε καθηγητή φυσικό ή χημικό, με αποτέλεσμα να μην έχουν ακόμα σταθερό πρόγραμμα, και το βεβαίως το θέμα των αναπληρωτών. Εκεί, κυρία Υπουργέ, ποια είναι η κατεύθυνση του Υπουργείου, τι σκοπεύετε να κάνετε? Λοιπόν, για το θέμα των αναπληρωτών, καταρχήν να πω το εξής. Η χώρα μας δυστυχώς δεν έχει διορίσει μόνιμους εκπαιδευτικούς πάνω από 10 χρόνια. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιατί καταρχήν έχουμε έναν γυρασμένο, αν θέλετε, ένα γυρασμένο ανθρώπινο δυναμικό. Η κυβέρνησή μας προχωράει ήδη από την επόμενη εβδομάδα σε μόνιμους διορισμούς στον τομέα της ειδικής αγωγής. 4.500 συνολικά θα διοριστούν στον ευαίσθητο τομέα της ειδικής αγωγής, και έχουμε ήδη εξαγγείλει μόνιμους διορισμούς 10.500 εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση. Άρα αυτό είναι ένα πρώτο κομμάτι. Τώρα, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι η σχολική χρονιά άνοιξε καλύτερα από ποτέ, παρότι παραλάβαμε την ηγεσία μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την έξι σχολική χρονιά. Άνοιξε καλύτερα από ποτέ. Υπήρξαν κάποια κενά, τα οποία γιατί υπήρξαν? Γιατί δυστυχώς η προηγούμενη κυβέρνηση είχε επέμβει με έναν τρόπο. Θα σας πω δύο χαρακτηριστικές ρυθμίσεις που είχε ψηφίσει. Η πρώτη ρύθμιση είχε να κάνει με την κατάργηση της ενισχυμένης μοριοδότησης για όσους πάνε σε δυσπρόσθετες περιοχές. Θα ακούσετε για κάποια χωριά, για παράδειγμα, τα οποία απομακρυσμένα χωριά, στα οποία δεν πηγαίνει κανείς δάσκαλος. Γιατί πλέον δεν έχει το κίνητρο της ενισχυμένης μοριοδότησης για να πάει εκεί. Αυτό είναι πραγματικά απορίας άξιο, γιατί επέλεξε να το κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση. Εμείς ήδη θεσμοθετούμε και προετοιμάζουμε την αλλαγή, δηλαδή ενισχυμένη μοριοδότηση από τον χρόνο για όσους πηγαίνουν σε δυσπρόσθετες περιοχές. Ένα δεύτερο. Οι εκπαιδευτικοί κάθε χρόνο δηλώνουν πού θέλουν να πάνε. Εάν επιλεγούν και δεν πάνε, δεν υπάρχει πλέον σχεδόν καμία επίπτωση όπως υπήρχε παλιότερα. Αυτό όμως δημιουργεί τεράστιες δυσλειτουργίες. Διότι ενώ έχουμε συγκεκριμένους πίνακες βάσει των επιλογών των ίδιων των εκπαιδευτικών,
όταν αυτοί επιλέγονται και εν συνεχεία δεν πάνε, αυτό πάει, αυτό δημιουργεί κενά. Άρα εμείς τι θεσμοθετούμε, και εκεί συγκεκριμένες ρήτρες για την περίπτωση που δεν εμφανιστεί κάποιος εκπαιδευτικός, ενώ έχει επιλέξει συγκεκριμένα να πάει σε εκείνη την περιοχή. Αυτά σας λέω δύο ενδεικτικά παραδείγματα ρυθμίσεων, τα οποία κατά τη γνώμη μου κακώς είχε θεσμοθετήσει η προηγούμενη κυβέρνηση και τα οποία σκοπεύουμε να αλλάξουμε για την επόμενη σχολική χρονιά. Πάντως να σημειώσουμε ότι πραγματικά η χρονιά αυτή άνοιξαν τα σχολεία καλύτερα από ποτέ. Ωραία. Και πάμε σε ένα γενικό πολιτικό σχόλιο. Είναι μια περίοδος που τα εθνικά θέματα βρίσκονται στην ατζέντα. Θέλω να μου πείτε, επειδή έχετε και την εμπειρία, περιμένουμε σήμερα και αύριο την ολοκλήρωση της εργασίας της Συνόδου Κορυφής και περιμένουμε μια έμπρακτη δήλωση στήριξης. Αν δούμε από τις διαρροές που είδαμε και από το Reuters αλλά και από τα διεθνή πρακτορία, φαίνεται ότι βρισκόμαστε εκεί. Πιστεύετε ότι έχει οριμάσει η περίοδος όπου η Ευρώπη θα πρέπει να αντιληφθεί ότι τα σύνορά μας δεν είναι μόνο δικά μας, αλλά είναι και τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι η χώρα μας έχει κινηθεί το τελευταίο διάστημα με πολύ μεγάλη μεθοδικότητα, με στρατηγική, η οποία φαίνεται να έχει αποδώσει πλήρως καρπούς και να έχει επανεντάξει τη χώρα μας γενικότερα στο διπλωματικό χάρτη με τρόπο πραγματικά ισχυρό. Να θυμίσω ότι το σύνολο βασικά της διεθνούς κοινότητας έχει ταχθεί στο μέρος με το μέρος της Ελλάδας στο ζήτημα του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Σας θυμίζω ότι καταδείχθηκε το μνημονίο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ. Και πράγματι το προσχέδιο των συμπερασμάτων για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, εμφανίζει αναφορά που καταγγέλει τις τουρκικές ενέργειες και ενισχύει τις ελληνικές θέσεις. Αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες της ελληνικής κυβέρνησης και δει στον τομέα της διπλωματίας. Έτσι θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό ότι έλαβε χώρα η σύσκεψη αυτή όλων των πολιτικών κομμάτων, διότι βεβαίως είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να πηγαίνει η χώρα σαν μια γροθιά και να διαπραγματεύεται με τον καλύτερο τρόπο για τις διεκδικήσεις και τις ελληνικές θέσεις. Ωραία, λοιπόν, θα θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να απευθύνω και μια ανοιχτή πρόσκληση. Να έχουμε τη χαρά να σας φιλοξενήσουμε μια μέρα και στο στούντιο, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα και πάρα πολύ φλέγον το θέμα της εκπαίδευσης. Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εγώ ευχαριστώ πολύ.